κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα έχει για άλλη μια φορά ραντεβού με την ιστορία. Και μάλιστα την πρόσφατη ιστορία, την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που λίγο πριν να τελειώσει και λίγο πριν να φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, εδώ που βρισκόμαστε, απέναντι από την νησίδα Πάτροκλος, λίγο πριν το Σούνιο, καθώς ερχόμαστε από την Αθήνα, συνέβη ένα από τα τραγικότερα περιστατικά, τα τραγικότερα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για το τραγικό ναυάγιο του γερμανικού πλοίου Όρια. Ένα πλοίο το οποίο είχε ούτε λίγο ούτε πολύ 4.100 περίπου νεκρούς. Κι όμως αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη εδώ στην πατρίδα μας, στην ακτή της Αττικής, παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστο και τολμώ να πω και αναξιοποίητο. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα για να το κάνουμε και εμείς όσο δυνατόν πιο γνωστό γίνεται με τις μικρές μας δυνάμεις και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο Δίτης, ο οποίος το ανακάλυψε, ο Αριστοτέλης Ζερβούδης. Λοιπόν, Αριστοτέλη, χαίρομαι που βρισκόμαστε και τα λέμε. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Να σου πω και άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου, για όλο αυτό που θα έπρεπε να το κάνει, κατά τη δική μου άποψη, ένα κράτος ολόκληρο. Αλλά πώς είναι αυτή η μοίρα να πέφτει στην πλάτη σου επάνω ένα τέτοιο βάρος? Εντάξει, αρχικά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να καταλάβω το μέγεθος της τραγωδίας που έχει συντελεστεί στο ναυάγιο αυτό. Υπάρχει ένα βάρος και μια ηθική υποχρέωση απέναντι στις οικογένειες των χαμένων και των Ιταλών και των Ελλήνων βεβαίως, γιατί είμαστε και στη διαδικασία να βρούμε τις ελληνικές οικογένειες του πληρώματος που χάθηκαν. Πότε βουτάς για πρώτη φορά και πότε για πρώτη φορά αρχίζεις να βλέπεις ότι κάτι συμβαίνει εδώ? Αυτό που βλέπω τώρα δεν είναι ένα συνηθισμένο πλοίο ή ένα συνηθισμένο ναυάγιο? 1999, πληροφορίες από ψαράδες της περιοχής ότι στα δίχτυα πιάνουν μεταλλικά αντικείμενα. Καραβάνες, το λέγανε και λέγανε το ναυάγιο με τις καραβάνες. Αλλά περίπου το σημείο ακριβώς δεν υπήρχε, δεν το γνώριζε κανείς. Τραβούσαν στην ευρύτερη περιοχή τα δίχτυα τους και μάζευαν πράγματα. Έτσι να μου πεις δηλαδή ότι ήδη είχαν αρχίσει και βγαίναν πράγματα και δεν ξέρω πού πηγαίνανε, σαν προσωπικά τα κρατάγανε? Δυστυχώς αυτά τα πράγματα χάθηκαν, κανείς δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται, άλλοι τα πέταξαν, άλλοι τα κράτησαν στα σπίτια τους για σουβενίρ. Κανείς δεν ήξερε και ποιον το ναυάγιο. Και εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε τότε να κολυμπάμε την νότια πλευρά του Πατρόκλου με σκοπό μήπως κάποια στιγμή πετύχουμε κάποια συντρίμια. Μετά από πολύ καιρό κολύμβησης, υποβρύχιας κολύμβησης να το πω έτσι, πέσαμε πάνω στα πρώτα συντρίμια όπου ο βυθός ήταν γεμάτος με προσωπικά αντικείμενα, καραβάνες, παγούρια, κομμάτια από ρούχα. Διακριτικά φαντάζομαι. Διακριτικά στο βυθό δεν βρέθηκαν. Τα βρήκαμε στο εξωτερικό χώρο αργότερα. Λοιπόν, και κάποια από τα αντικείμενα αυτά που είχαν τραβήξει ψαράδες είχαν χαραγμένα πάνω ονόματα. Mm-hmm. Λοιπόν, τα ονόματα ήταν ιταλικά. Αυτό μας οδήγησε στη σκέψη ότι το πλοίο είναι ιταλικό. 2 χρόνια έρευνα σε αρχεία οδήγησαν στα γερμανικά αρχεία της ναυτικής διοίκησης τότε, της κατοχής, όπου υπήρχε όλο το ιστορικό της βύθισης από την ημέρα που το πλοίο έφυγε από τη Ρόδο μέχρι την ώρα που έπεσε πάνω στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου του Πατρόκλου, και εκεί ξεκαθάρισε το τοπίο. Μάλιστα. Όλα αυτά μόνος σου βέβαια, χωρίς να έχεις κάποια συνδρομή από επίσημες αρχές? Καμία συνδρομή. Είτε ιταλικές είτε ελληνικές. Καμία συνδρομή. Οι ιταλικές αρχές εμφανίστηκαν στην ιστορία αυτή περίπου το 2016. Μπορείς να... Οι ελληνικές αρχές απουσιάζουν παντελώς ακόμη. Ακόμη. Μπορείς να σκεφτείς γιατί? Εντάξει, υπήρχαν οι σκέψεις ότι δεν θέλουν καμία επαφή και σχέση με τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα ούτε αυτοί ήξεραν την αλήθεια, διότι με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τους έστειλαν ένα χαρτί ότι οι δικοί τους είναι αγνοούμενοι κάπου στο Αιγαίο. Κανείς δεν ήξερε περί ναυαγίου και υπήρχαν και κάποια χαρτιά τα οποία τους έλεγαν στα ιταλικά κάτι σχετικό με Γαϊδουρονήσι. Οπότε δεν μπορούσε κανείς τους να καταλάβει τι είναι το Γαϊδουρονήσι, η παλιά ονομασία του Πατρόκλου. Οπότε έμεινε έτσι. Έμεινε έτσι. Και είμαστε μπροστά στο μνημείο που πρόσφατα στήθηκε για το ναυάγιο, έτσι. Το μνημείο στήθηκε το 2014.
Ωραία. Από όλη αυτή την ιστορία λοιπόν καταφέραμε εντός εισαγωγικών να στηθεί ένα μνημείο και στο οποίο τελικά από το οποίο ξεκινήσαμε όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Ναι, ναι, στεκόμαστε σε ένα μνημείο το οποίο έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Σαλονικού, του Δημάρχου του Πέτρου του Φιλίππου και με χορηγία του εφοπλιστή του κυρίου Αθανάσιου Μαρτίνου και στήθηκε αυτό το μνημείο εδώ, στο οποίο γίνονται οι ετήσιες πλέον καθιερωμένες εκδηλώσεις κάθε 10η Φεβρουαρίου για την επέτειο του ναυαγίου, στις οποίες πλέον παρευρίσκεται επίσημα η Ιταλική κυβέρνηση, η οποία το έχει εντάξει στις ετήσιες επίσημες εκδηλώσεις της. Και έρχονται και κάποια απόγονα των επιζώντων από ότι... Κάθε πενταετία έρχονται όσοι μπορούν από τις 380 οικογένειες οι οποίες έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Το μνημείο βεβαίως το έχει επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ιταλίας, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, κατέθεσε με Στεφάνη, και ο δικός μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόκοπος Παυλόπουλος. Η επόμενη μέρα του ναυαγίου ίσως να ήταν ακόμα πιο τραγική. Αυτή εδώ η παραλία που βλέπετε, που σήμερα λέγεται παραλία του Χάρακος ή Χάρακας, ήταν γεμάτη πτώματα. Ήταν γεμάτη νεκρούς Ιταλούς στρατιώτες, εχμάλωτους του πολέμου της Γερμανίας. Υπάρχει όμως και αυτό της μάρτης αυτής της ιστορίας. Ήταν η εξάχρονη τότε Καλομήρα Γεωργακοπούλου, η οποία είναι εδώ για να μας διηγηθεί ακριβώς αυτή την ιστορία. Κυρία Καλομήρα μου, 6 χρονών παιδάκι τότε, καλά τα λέω, έτσι. Σωστό. Το σπίτι σου είναι λίγο ψηλά προς το βουνό. Τι ήταν αυτό που άκουσες, που είδες και σε έκανε να τρέξεις προς την παραλία? Λοιπόν, να μεταφερθούμε στις 12 Φεβρουαρίου του 1944. Είναι το απόγευμα. Η μητέρα μου είχε 6 παιδιά, μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ. Μας είχε μαζέψει στο τζάκι, γιατί έκανε πάρα πολύ κρύο και φυσούσε πάρα πολύ δυνατά, για να μας δώσει τα απαραίτητα να φάμε και να κοιμηθούμε. Ξαφνικά ακούμε ένα θόρυβο, για μας τα παιδιά ήταν πολύ παράξενο. Η μητέρα μου λέει φωτοβολίδα. Βγαίνουμε έξω, έλαμπε ο τόπος. Από εδώ δεν υπήρχε φυσικά τότε ηλεκτρικά και τέτοια. Σε λίγη ώρα ξανά δεύτερη φωτοβολίδα. Άρχισε η μάνα μου να βγαίνει έξω από το σπίτι μας, να μπαίνει μέσα και να λέει κάποιο πλοίο έχει ανάγκη, βυθίζεται, μας ζητάει βοήθεια. Αλλά τότε εμείς ούτε κινητά είχαμε, ούτε τηλέφωνο είχαμε, τίποτα, δεν ξέραμε, είχε τρελαθεί η μητέρα μου. Κάποιο πλοίο κινδυνεύει. Μετά κανένα άλλο. Είχε αέρα και φουρτούνα και θάλασσα. Αέρας λουσομανούσε. Τα κύματα τα νομίζαμε ότι ήσαν μπροστά στο σπίτι μας, τόσο δυνατά. Ο κρότος αυτός που πήγαινε και ερχόταν ήταν τρομακτικό. Την άλλη μέρα το πρωί, μετά από την μπόρα, έρχεται η Γαλήνη, η Νινεμία. Να μην είχε έρθει αυτό το πρωινό. Με παίρνει μία θεία μου και λέει πάμε να δούμε στην παραλία τι έγινε. Φτάνοντας εδώ στην παραλία, στην άκρη της παραλίας από εκεί, βλέπουμε έναν Ιταλό ανάσκελα σε στάση ηκεσίας και η θεία μου φοβήθηκε, λέει είναι πνιγμένος. Όχι, της λέω, θα πάω να δω κοντά. Πήγα λοιπόν στο κεφάλι του εκεί, του έλεγα μίλα μου, είμαι μικρή, ξέρω, κάναμε, το έκανα όπως κάναμε στις γάτες, ακίνητος άνθρωπος. Φύγαμε. Και γυρίζοντας πρωτού φύγουμε να δω στη θάλασσα, τι να δω. Ήτανε σκεπασμένοι όλοι από πτώματα, βαρέλια, ξύλα, διάφορα αντικείμενα που είχαν βγει από το πλοίο. Πήγαμε απάνω, το είπε της μητέρας μου. Η μητέρα μου λέει σε έναν υπάλληλο που είχε τότε, θα πας να τον εθάψεις. Τότε μην νομίζετε ότι ανοίγανε και λάκους και τα τέτοια. Λίγο χώμα από πάνω. Την άμμο. Την άμμο. Μου λέει η θεία μου, πάμε μετά που είπε, γύρισε, είπε, το τακτοποίησα, να δούμε τι έγινε την άλλη μέρα το πρωί. Και εδώ αρχίζουν τα παράξενα. Ενώ το σώμα του ήταν σκεπασμένο όλο, το ένα χέρι του είχε βγει έξω. Τώρα ήταν ζωντανός άνθρωπος και τον έθαψε, δεν το ξέρω. Το ξομολογούμε, αλλά και αυτός που τον έθαψε δεν θα τον είδε.
ήταν ποντικάκια που είχε εδώ, πάρα πολλά ποντίκια, τσακάλια, και σκάβανε και τους τρώγανε. Και κάθε πρωί το σπίτι μας γέμιζε από νεκροκεφαλές των Ιταλών που φέρνανε τα σκυλιά απάνω σε μας. Τρομερές καταστάσεις. Τα έβαζε η μάνα μου, τα σημάζευε τον υπάλληλο πάλι να τους ξαναθάψει. Τι να σας πω. Τι μάθατε, δεν ήρθε κάποιος να σας πει εκείνη την εποχή, δεν καταλάβατε, ήρθε μια ενημέρωση, δεν είχατε, όχι. Από πού. Ακούσαν όμως, γιατί το Ταλιγρανά είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ. Οι φωτοβολίδες πήγανε πολύ ψηλά. Αλλά και ο Κρότος που προσέκρουσε το πλοίο ήταν δυνατός. Και είχαν και πολλά πρόβατα, τσοπαναρέοι, οι οποίοι ήταν στα βουνά. Αλλά το πρωί είδανε ότι εδώ δεν μπορούσες να περπατήσεις. Έπρεπε να πηδήσεις πτώματα για να προχωρήσεις. Και δυστυχώς δεν είδαμε εμείς, έμεινε καμιά εβδομάδα το πλοίο εκεί αραγμένο, έβγαζε κάθε μέρα η θάλασσα πτώματα και άρχισε από το πλιάτσικο. Ερχόντουσαν από την Ανάβησο από εδώ, Λεγρενά, από Λαύριο, και τους βγάζανε ό,τι τη μαλφή είχαν, τίθια είχαν οι άνθρωποι, και μέχρι και τα παπούτσια τους βγάζανε, δαχτυλίδια, σταυρούς, καδένες. Και ύστερα από πάρα πολύ καιρό ήρθανε οι Ιταλοί και ανοίξανε μία τάφρου μεγάλη, ξέρω εγώ, 100 μέτρα πλάτος, 300 μάκρος, και τους ρίχνανε όλους μέσα. Τους θάψανε δηλαδή οι Ιταλοί, όχι οι Γερμανοί. Όχι, οι Γερμανοί τους θάψανε με την επίβλεψη Ιταλών που είχαν αιχμαλό τους. Α. Μάλιστα. Ένας είχε επιζήσει από το ναυάγιο. Mm-hmm. Και μόλις ήρθε και το είπε εδώ, μόλις είδε όλο αυτό το πράγμα, λιποθύμησε. Παιδί για αυτός τότε θα ήταν 20 ετών. Αυτές οι μνήμες σε σημάδεψαν στη ζωή σου, αυτές οι εικόνες? Δεν έχουν φύγει ποτέ. Δεν έχουν φύγει ποτέ. Και δεν θέλω και να τις θυμάμαι, γιατί μου προκαλούν θλίψη. Στενοχώρια. Ναι, θλίψη για τη φρίκη του πολέμου δηλαδή. Φυσικά. Αυτόματα αρχίζει, κι ας ήμουν μικρή, μισούσα τον πόλεμο. Γιατί είδα μια καταστροφή, ολέθρια. 4.000 άτομα. Μεταξύ αυτών ήσαν και μερικοί Έλληνες. 20 Έλληνες περίπου, ναι. Γιατί να μην τους μνημονεύσω εγώ κι αυτούς. Βεβαίως, γιατί να με τους μνημονεύσεις, αλλά το 4.000 το λέω σαν αριθμό για να φανεί ο όγκος του ναυαγίου. Σαφώς και 20. Εσύ πότε έμαθες όμως την ιστορία του τι ακριβώς έγινε εδώ? Πέρασαν τα χρόνια, εκείνη την εποχή δεν σας είπε κανείς κάτι. Αλλά εμείς το ζούσαμε κάθε μέρα εδώ. Ξέρατε το πλοίο? Το όνομα δεν το ξέραμε. Αυτό λέω, πότε μάθατε την ιστορία? Το όνομα όρια το έμαθα τώρα. Πρόσφατα. Πρόσφατα, ναι. Αλλά την ιστορία, όλη το πλοίο και τα λοιπά, δεν μας ζούσαμε εμείς εδώ. Έβλεπες κατά καιρούς μετά όλα αυτά τα χρόνια να έρχονται κάποιοι εδώ να αναζητούν κάτι? Κάτσε να τελειώσουμε. Ναι. 2 μέρες μετά από το ναυάγιο, είμαστε 6 αδέρφια, ένας από τα αδέρφια μου, 3 είχα, και είμαστε 3 και 3, 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Ξέφυγε από τα χέρια της μάνας μου και ήρθε στην παραλία να δούμε τι γινόταν. Και στα βράχια βρήκε αυτή την εικόνα της Παναγίας. Μόλις και έρχεται στο σπίτι και της λέει, μαμά, έτσι τη φωνάζαμε εμείς, μαμά, βρήκα μια εικόνα, φέρ' την εδώ, την κοιτάζει η μάνα μου, λέει, αυτό είναι φυλαχτό σε κάποιο Ιταλό που θα το έχει δώσει η μάνα του, η αδερφή του, η γυναίκα του, δεν ξέρω τι, και την έβαλε απάνω στο τζάκι που ήταν και οι δικές μας οι εικόνες. Από εκεί και πέρα, κάθε μέχρι που πέθανε, όταν έκανε την προσευχή της για όλους εμάς, έκανε και για τα παιδιά που είχαν πνιγεί εδώ. Έφυγε η μάνα μου το 73 και μετά αυτά που έκανε η μάνα μου τα άρχισα εγώ. Έτσι πήγαινε αυτά, έτσι πάνω στην ελληνική, οικογένεια. Κάποια στιγμή μεγάλωσα και εγώ και λέω, ας τα δώσω σε κάποια νηψιά, γιατί έχω πολλές, να το συνεχίσει και θα δούμε. Τους το έλεγα και δεν με πιστεύανε, το περνάγανε παραμύθι αυτό που είχα ζήσει εγώ με τους πνιγμένους εδώ. Το
άφησα και εγώ εκεί, όπου ξαφνικά έχουμε ένα πρωινό, μια Κυριακή, και το απογευματάκι, αφού είχα τελειώσει τις δουλειές μου, αποφάσισα να φύγω, να πάω στην Αθήνα. Αλλά φτάνοντας εδώ στην παραλία, είδα μια σημαία, δύο σημαία, τρεις, Ελληνική, Ιταλική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν και ένα πούλμαν σταματημένο. Λέω, να δεις, αυτή θα είναι η Ιταλία. Γιατί ερχόντουσαν κατά διαστήματα, αλλά επειδή το σπίτι μας ήταν μοναχικό, δεν υπήρχε άλλη, πήγαινα στα Λεγρανά και τους έλεγα, αν έρθουνε τους δείτε, πέστε μου, έχω κάτι να τους πω. Δεν μου λέγανε, φεύγανε, δεν ξέρω. Εκεί τους βρήκα το κύριο Ζερβούδη και, και άλλους Ιταλούς και τους λέω, ελάτε στο σπίτι μου να σας δώσω κάτι από το ναυάγιο. Με κοιτάζανε, δεν θέλανε. Λέω, θα έρθείτε ή να φύγω. Λέει, πρέπει να έρθουν όλοι. Όλοι, ελάτε στο σπίτι. Και τι έγινε, λέω. Και ήρθανε και όταν τον πήρατε έναν Ιταλό και τον κύριο Ζερβούδη και πήγαμε στο σημείο που είχα την εικόνα, όταν βγήκαμε και την παρέδωσα στον Ιταλό. Βέβαια, ο άνθρωπος συγκινήθηκε, δεν μπορώ να σας πω. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχαν μαζευτεί όλο το πούλμαν με τα μηχανάκια να μας φωτογραφίσουν. Τα χάσα. Αλλά πάλι συγκινήθηκα γιατί παίρνανε αυτή την εικόνα και τη χάιδευαν και την έψαχναν. Μήπως είναι ένας αριθμός, μήπως δούνε κάτι, μήπως ήταν από το δικό τους πρόσωπο. Και την παρέδωσα και φύγανε. Έκτοτε τους έχασα. Δεν ξέρω τι έγινα. Μετά από χρόνια όμως ξανακάνανε, ήρθαν αυτοί. Πολύ ευγενική, γιατί ήθελα εγώ να μου δώσουν τίποτα. Εγώ έφυγε από πάνω μου, ήταν κάτι ξένο που δεν ήταν δικό μας. Αυτά. Κυρία Καλομήρα μου, πόσο δικιά σας αισθάνεστε αυτή την ιστορία και είστε αυτόπτης μάρτης. Πόσο αισθάνεστε ότι είστε υπόλογος απέναντι στην ιστορία για να την διαιωνίσετε και να την λέτε. Την ιστορία αυτή, καταρχήν δεν μπορώ να την ξεχάσω. Και γι' αυτό και η εικόνα αυτή μου είχε δημιουργήσει με ένα άγχος μέσα. Σε βλέπω, από την αρχή μου το λες. Ναι, και ήθελα να φύγει από πάνω μου. Μήπως δώσω ένα κίνητρο να γίνει γνωστό το ναυάγιο. Γιατί δεν μιλούσε κανένας. Είχε ξεχαστεί. Ούτε σε μένα ήταν πιο δυνατό, γιατί είχε προηγηθεί και το κάψιμο από τους Γερμανούς στο Κοροπή, στο χωριό μου. Δηλαδή έφυγα από εκεί και ήρθα εδώ. Και είδες άλλο πράγμα. Οπότε όλα αυτά σε κάνουν να είσαι στη ζωή σου πολύ... Σκληρός. Αλλά και ευαίσθητος μαζί. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Αλλά η ζωή κυλάει, συνεχίζεται. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη που την παρέδωσα και συνετέλεσα στο να γίνει γνωστή η ιστορία με το ναυάγιο. Και αυτοί νομίζω ότι οι απόγονοι ότι μένουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που σε γνώρισα. Ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν στην παραλία του Χάρακα, με το νησί Πάτροκλος να είναι στην πλάτη μας από πίσω και η νότια πλευρά του, η νότια ακτή του να είναι ακριβώς πίσω μου εδώ πέρα που βρίσκομαι εγώ, μαζί με τον Δίτη, τον Αριστοτέλη τον Ζερβούδη, για να ξεφυλίσουμε αυτήν εδώ την ιστορία. Λοιπόν, Αριστοτέλη, το πλοίο ξεκινάει από τη Ρόδο. Ξεκινάει από τη Ρόδο έχοντας φορτώσει τη φρουρά της Λέρου, έχει πάει πρώτα στη Λέρο. Έχει γυρίσει, έχει πάει στη Ρόδο, έχει φορτώσει τη φρουρά την Ιταλική της μεραρχίας Ρετζίνα της Ρόδου και της Ρόδου και από πλέη για Πειραιά. Με στόχο τελικά να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Συγκεντρώσεως, ναι, έτσι, ναι, ναι. Κάπως έτσι ναι, ναι, ήταν, ναι, η αυτή ήταν η μοίρα. Το πλάνο αυτό ήταν, ναι. Ναι.
Και συνήθιζαν οι Γερμανοί με τέτοια σαπιοκάραβα να πηγαίνουν τους εχμαλώτους. Καλά, εκείνη την εποχή προφανώς τα καλά βαπόρια ήταν για σκοπούς στην πρώτη γραμμή. Τώρα αυτά που ήταν για μεταφορές ήταν δευτεροκλασάτα, να το πω έτσι. Ναι, και για να συμβεί και κανένα τύχημα δεν μας νοιάζει και πολύ αυτό. Καλά, ότι δεν τους ένοιαζε είναι σχετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάνω στο όρια επέβαιναν και 90 Γερμανοί, από τους οποίους οι 60 ήταν αδιούχοι που επέστρεφαν και 30 ήταν φρουρά. Ναι. Οπότε εντάξει. Και μόνο που αυτοί ήταν πάνω δεν ήταν εχμαλώτοι στα μπάρια. Ναι, αλλά τους πνιγήκανε και 60. Είχαμε 60 από Γερμανούς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και πόσους Έλληνες? Οι Έλληνες είναι ένας απροσδιόριστος αριθμός. Ήταν στο πλήρωμα. Το πλήρωμα ήταν περίπου 20-22 άτομα. Ήταν μεικτό. Ήταν κάποιοι Γερμανοί οι οποίοι είχαν κάποιες, ας το πούμε, θέσεις στα αντιρροπορικά, χειριστές αντιρροπορικών και κάποιες, ας πούμε, ανώτερες θέσεις στην ιεραρχία του πληρώματος. Οι Έλληνες ήταν κατά το πλήσιμο αυτοί που ξέρουμε μηχανικοί και θερμαστές, και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπήρχαν και μερικοί ελάχιστοι Νορβηγοί, mm-hmm. γιατί το πλοίο ήταν νορβηγικό αρχικά. Ο καπετάνιος ήταν Νορβηγός mm-hmm. εκείνο το βράδυ. Ο οποίος διασώθηκε. Διασώθηκε, βέβαια. Έτσι. Από τους, και φτάνει εδώ πέρα, υπάρχει θαλασσοταραχή και. Εντάξει, έρχεται εδώ με 11 μποφόρ νοτιοδυτικό. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τέτοιο καιρό εδώ. Οι ντόπιοι ούτε εκεί και αυτοί το θυμούνται ξανά. Με καταιγίδα, ομίχλη, δεν υπάρχει ναυτιλιακό βοήθημα, δεν υπάρχουν GPS, δεν υπάρχουν ραντάρ, συσκότηση. Μπερδεύει, αυτός δήλωσε στην ένορκη διοικητική εξέταση που ο καπετάνιος που έγινε μετά, ότι μπέρδεψε, λέει, αυτό το νησί με τις φλέβες. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει πρακτικά, παρότι ξέρω και το ένα νησί και το άλλο. Και την τελευταία στιγμή, όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να περάσει μέσα από το διάβλο, έστριψε το πλοίο, αλλά το πήρε ο καιρός και τον πέταξε στο βράχο. Ήταν αργά. Ναι. Πες μου κάτι. Σήμερα σε τι βάθος είναι το ναυάγιο? Τα συντρίμια, καταρχάς δεν υπάρχει ναυάγιο όπως το νομίζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κήτος, ναι. Το οποίο έχει κοπεί μετά τον πόλεμο τη δεκαετία του 50 για παλιοσίδερα, και όλο το κάργο, όλο το εμπόρευμα που υπήρχε έχει πεταχτεί στο βυθό, μαζί με όλα τα προσωπικά αντικείμενα και τα οστά όσων ήταν μέσα στα μπάρια, που ήταν αρκετοί. Ήταν πάνω από 3.000 μέσα στα μπάρια, κλεισμένοι, όταν κόψαν το πλοίο. Τι φορτίο είχε μέσα? Αυτοί είχαν μέσα και βαρέλια με λάδι, τα οποία υπάρχουν ακόμα, είναι στο βυθό. Υπήρχαν λάστιχα από μοτοσυκλέτες. Αυτά ξέρουμε. Πες μου λοιπόν, σε τι βάθος είναι όλα αυτά? Ξεκινάμε από τα 20 μέτρα, τα συντρίμια, και φτάνουμε στα 35. Άρα θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο καταδυτικό πάρκο για έναν τουρισμό υψηλού επίπεδου, που θα και ιστορικό τουρισμό. Είναι ένα εύκολο ναυάγιο για να καταδυθεί κανείς. Δεν χρειάζεται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά πρέπει απαραίτητος να υπάρχει συνοδεία. Ακριβώς. Εγκεκριμένη συνοδεία. Καταδυτικό πάρκο εννοώ. Ναι, όπου κανείς να μην ακουμπάει τίποτα, διότι δυστυχώς μετά την πρώτη δημοσίευση που έκανα το 2002 και μαθεύτηκε, πήγανε πάρα πολύ και καταδύθηκαν και διατάραξαν το χώρο του ναυαγίου και εξαφανίστηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν σήμερα να βοηθήσουν κάποια από τις οικογένειες που περιμένουν τα πράγματα των δικών τους. Πάντως θα μπορούσε να γίνει ένα αξιοποιήσιμο ναυάγιο. Φυσικά, θέλω φυσικά, να πω, φυσικά. Και αν ήταν σε άλλες χώρες θα γινόταν και τουριστική ατραξιόν. Όταν έχεις εδώ το τέταρτο μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο και το μεγαλύτερο της Μεσογείου, και δεν το έχει αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο. Ποιο δίτη δεν θα ήθελε να έρθει, ποια σχολή. Για ιστορικού λόγου δεν έχει ιστορική και λοιπά σημασία και ότι δεν υπάρχει κήτο για να κάνει μια διείσδυση σε ναυάγιο. Είναι ένα χώρο ιστορικό. Έχει κηρυχθεί αρχαιολογικό χώρο νεωτέρων μνημείων κλπ. Ή πολιτιστικό όχι, μνημείο. Προσπαθούμε τώρα μέσω τη Ιταλική Πρεσβεία και του στρατιωτικού τμήματο να μεσολαβήσει στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να γίνει αυτό. Έχει αργήσει και πάρα πολύ, θα ναι, έλεγα. Ναι, έχουμε αργήσει, ναι. Και θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει και ένα μικρό μουσιάκι εδώ πέρα. Αν όχι εδώ, τουλάχιστον στα Λεγρενά, που είναι η πιο κοντινή μεγάλη πόλη. Αυτό λογικά θα έπρεπε να είναι σε κάποιο δημαρχείο, ή στο Σαρονικό, ή στο Λαύρο, ή στη Λαγρωτική. Ναι, ή σε κάποιο δημαρχείο, ναι, ή στα Λεγρενά, για να μπουν ό,τι αντικείμενα υπάρχουν, φωτογραφίες. Ναι. Υπήρχε αυτή η σκέψη, αλλά δεν υπάρχει χώρο. Κολλήσαμε στο χώρο δηλαδή. Κολλήσαμε στο χώρο, ναι. Υπήρχε μια πρώτη σκέψη εδώ στην παραλία του Χάρακα που έχει κάποια πολυβολή, αλλά δεν είναι ασφαλή. Ναι, τα πολυβολία αυτά είναι από την εποχή των Ιταλών εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι του 41, κατασκευής Ιταλικής. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν επανδρομένα βέβαια, διότι οι Ιταλοί είχαν παραδοθεί. Ξέρουμε τίποτα άλλο από το ναυάγιο, από τις συνθήκες κλπ? Φυσικά, βρήκαμε πριν από 1,5 χρόνο, το οποίο και το δημοσίευσα, την μοναδική μαρτυρία, λεπτομερέστατη, είναι δεκασέλιδη, Γερμανού επιβαίνοντα που διασώθηκε,
την οποία μας παραχώρησε η αδερφή του με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτός πέθανε το 1985 στο Αμβούργο και την οποία δημοσίευσα σε περιοδικό που είναι, περιγράφει επακριβώς τις συνθήκες, το πώς χτύπησε το πλοίο στα βράχια, πώς κόπηκε στα δύο και πώς πνιγόταν ο κόσμος γύρω του και πώς διασώθηκε αυτός και κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι εδώ αυτή την παραλία. Και συμφωνεί με αυτό που μας είπες προηγουμένως. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Απόλυτα. Εδώ πέρα υπάρχει και μια άλλη μεγάλη παρανομία που δεν μπορείς να μεταφέρεις εχμάλωτους και να τους έχεις κλειδωμένους στα μπάρια και όταν συμβεί κάτι. Εντάξει, τέτοιο αριθμό εχμαλώτων προφανώς δεν έχει και άλλο τρόπο να το μεταφέρεις, να το πω έτσι. Αν το θέλετε, το γεγονός, το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ότι είχαν τραβήξει τις σκάλες από τα μπάρια, κατά μαρτυρία και του Γερμανού, για να μην υπάρξει καμία πιθανότητα κάποιος από αυτούς να βγει προς τα πάνω. Και γι' αυτό όσοι σώθηκαν, και οι Ιταλοί που σώθηκαν, ήταν κάποιοι που περισσεύαν και είχαν μείνει στο κατάστρωμα. Και πηδήξαν ή στα βράχια ή πηδήξαν μέσα στο νερό. Ναι. Από τους επιζήσαντες, τι στοιχεία έχουμε, ποιοι είναι κλπ. Έχουμε μόνο 4 μαρτυρίες, οι οποίες είναι των 100 λέξεων, το πολύ, που λένε ότι ναυαγήσαμε σε κάποιο νησί. Μάλιστα, ο ένας νομίζει ότι ήταν στην Εύβοια, ο άλλος νομίζει ότι ήταν κάπου αλλού. Δεν ξέρανε, δηλαδή δεν ξέρανε καθόλου που χτυπήσανε. Και απλά λένε ότι ξέρεις, βουλιάξαμε εκεί, μας μεταφέραν από τη Ρόδο, μας πηγαίναν στον Πειραιά και έγινε αυτό και χάθηκε το πλοίο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Σε ξαναρωτάω, γιατί αυτή η σιωπή για αυτό το ναυάγιο? Από γερμανικής πλευράς θεωρώ ότι δεν υπήρξε σιωπή, διότι διατάχθηκε η ένορκη διοικητική εξέταση και η οποία έγινε. Βέβαια δεν έχουμε το πόρισμα, έχει χαθεί αυτό με τα πολεμικά. Οπότε αν ήθελαν να αποκρύψουν κάτι, θα το είχαν κάνει. Επίσης ξέρω από την μοναδική οικογένεια Έλληνα, την οποία γνωρίζουμε, ο οποίος χάθηκε στο ναυάγιο, ότι αποζημίωσαν την έγκυο γυναίκα του Έλληνα μηχανικού. Ποιος? Οι Γερμανοί, στον Πειραιά, της έδωσαν ένα σακί με λίρες. Μάλιστα. Και μάλιστα είχε γίνει ένα μπέρδεμα, γιατί ο Έλληνας που σώθηκε γιατί λίγο πριν το ναυάγιο, επειδή ζαλιζόταν, ήταν κάτω στο μηχανοστάσιο, άλλαξε θέση με το θερμαστή που ήταν στο κατάστρωμα. Ο θερμαστής κατέβηκε κάτω και πνίγηκε, που είχε την έγκυο γυναίκα, και έδιραν τον μηχανικό που άλλαξε, τον χτύπησαν. Είναι αυτό που λένε όποιον του Έλληνα πνιγεί. Είναι κατά μαρτυρία της οικογένειας του Έλληνα, την οποία, ναι, του κυρίου Αρδανόπουλου, τον οποίο το γνωρίζουμε. Ναι. Άλλες μαρτυρίες επιζήσαντων? Δεν έχω άλλες. Έχουμε μία γερμανική, των Ελλήνων που ξέρουν από τους συγγενείς. Ιταλοί. Και των 5 Ιταλών, που σας λέω είναι επιγραμματικές ουσιαστικά, δεν είναι κάτι αναλυτικό. Η γερμανική μας δίνει επακριβώς τα στοιχεία. Η ελληνική πλευρά γιατί δεν κάνει κάτι για όλα αυτά? Τι νομίζω ότι φταίει? Δεν έχει αξιολογήσει το έβριμα. Δεν έχει αξιολογήσει ένα ναυάγιο με 4.000 νεκρούς? Όχι. Μετά πολλών κόπων και βασάνων, να το πω έτσι, στην προπέρσινη τελετή ήρθε και παρέστη για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος. Και αυτό γιατί ήρθε ο Ιταλός πρόεδρος. Είχε πρώτα έρθει ο Ιταλός. Ο Ιταλός δεν ήρθανε μαζί. Mm-hmm. Ήρθε σε άλλη εποχή. Οπότε έπρεπε να είναι κάτι αντίστοιχο το επόμενο. Ναι. Ναι, ναι. Μάλλον για λόγους γραφειοκρατίας ή τυπικότητας. Ναι. Κατά τα άλλα τίποτα. Τίποτα. Σιωπή. Τι σκέφτεσαι, τι θα ήθελες, τι πρέπει να γίνει, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει για να τη μάθουμε όλη αυτή την ιστορία καλύτερα? Ίσως θα πρέπει να δοθεί λίγο περισσότερη δημοσιότητα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον κόσμο, για να καταλάβουν τι συμβαίνει εδώ. Διότι ξέρουν όλοι τον Τιτανικό παράδειγμα, ο οποίος είχε 1.300 νεκρούς και δεν ξέρουν το όρια που είχε 4.100. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Καταλαβαίνω. Βέβαια, είναι κατά πόσο θα ήθελες να δείξεις και να μάθεις την ιστορία του τόπου σου στους πολίτες σου. Αν δεν μάθεις την ιστορία του τόπου σου και δεν την ξέρεις, είσαι καταδικασμένος. Και βέβαια, όλο αυτός ο χώρος εδώ πέρα, πια που μπαίνουμε μέσα στο Σούνιο και αυτά, όλο ήταν αξιοποιήσιμος από τους Γερμανούς εκείνη. Φυσικά όλος ο χώρος εδώ, μέχρι το ναό του Σουνίου και πάνω προς το Λαύριο, υπήρχε βάση γερμανική μεγάλων διαστάσεων, ραντάρ, υπόγειες εγκαταστάσεις. Είχε την έδρα του ο διοικητής της Μεσογείου, ο στρατηγός Οφέλμη, σε μια βίλα που είναι δίπλα στον ναό του Ποσειδώνα. Υπήρχε πολύ μεγάλη κινητικότητα εδώ στην περιοχή. Και λογικό είναι, γιατί είναι πολύ στρατηγικό σημείο. Αριστοτέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι, θα τα πούμε. Έγινε.
έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Μου ζητάς να λησμονήσω.